Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Και επειδή πιστεύουμε ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι αυτή η μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, θα συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα του κόσμου και βέβαια και της Ελλάδας, με την κυρία Άννα Κανδαράκη, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος. Είναι στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Γυναικών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Γυναικών, λοιπόν, είναι ένας δημόσιος φορέας. Βεβαίως, είναι μόλις μια καινούργια εταιρεία. Είναι κάτω από την πρωτοβουλία του καθηγητή ψυχιατρικής του Γιάννη Τουζέρβα και ουσιαστικά ασχολείται συνολικά με την ψυχική υγεία της γυναίκας. Έτσι, οπότε εκεί απευθυνόμαστε και στην εκπαίδευση νέων ειδικών και παλαιότερων οι οποίοι τους ενδιαφέρει το κομμάτι της ψυχικής υγείας της γυναίκας, αλλά και σε γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά έχουν δυσκολία στο κομμάτι της ψυχικής τους υγείας. Λοιπόν, είστε αριστούχος και πτυχιούχος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι. Μεταπτυχιακό και έχετε κάνει διδακτορικό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Σας βλέπω σε πολλά κανάλια, είστε περιζήτητοι, έτσι. Να είστε καλά. Πώς νιώθετε έτσι τώρα καλεσμένοι στα κανάλια? Φεύγετε από το γραφείο, από την θεραπεία. Είναι ευχάριστο ότι πλέον το κομμάτι της ψυχολογίας, που όταν μιλάμε για ψυχολογία, είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη επιστήμη, έτσι. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι άειλο. Η ψυχολογία είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιστήμη, αρκεί να τη γνωρίζεις. Και επειδή είναι ένα επάγγελμα, αφού μου δίνεται πάρα πολύ ωραία το βήμα, να πούμε ότι είναι ένα επάγγελμα που δυστυχώς έχει ξεχυλώσει. Πολλοί έχουν μπει μέσα και το παρουσιάζουν, το γνωρίζουν. Ενώ από πίσω είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς ονομαζόμαστε ουσιαστικά χειρουργοί ψυχής. Έτσι, θέλει πάρα πολύ προσοχή πριν να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο. Θέλει προσοχή κάθε επέμβαση. Έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω τα στοιχεία στην Ελλάδα, τα οποία στοιχεία είναι απογοητευτικά. Σε 18.000 ανέρχονται τα περιστατικά βίας κατά γυναικών που έχουν δεχθεί τα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Δύο Φύλων. Αυτός είναι ένας δημόσιος φορέας, είναι στο Υπουργείο, έτσι. Τα στοιχεία λοιπόν είναι από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου του 2019. Από αυτά λοιπόν τα περιστατικά, τα 16.000 είναι περιστατικά βίας. Τα 1.900 αφορούν περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων και ανάλογη εικόνα δείχνουν και τα στοιχεία των ξενώνων στους Δήμους. Έχουν και οι Δήμοι συμβουλευτικές υπηρεσίες υποδοχής των κακοποιημένων γυναικών. Έτσι, πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες αυτό. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Και υπάρχουν βεβαίως και κέντρα ημέρας ψυχικής υγείας που ουσιαστικά μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Λοιπόν, από τα 1.600 περιστατικά φιλοξενουμένων γυναικών, τα 1.500 είναι θύματα βίας. Παράλληλα στους ξενώνους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε σύνολο 200, τα 190 περιστατικά ήταν θύματα βίας. Υπάρχει επίσης μία γραμμή. Είναι η γραμμή που μπορεί να προσφύγει μια γυναίκα. Το 15900. Σωστά. SOS 15900. Έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2011 και έχει δεχθεί 37.000 κλήσεις, παρακαλώ. Οι κλήσεις αφορούν κακοποιημένες γυναίκες, ενδοοικογενειακή βία, κυρίως με δράση τον σύζυγο, σεξουαλική παρενόχληση, περιπτώσεις βιασμού, κλήσεις σε τράφικινγκ και περιπτώσεις πορνείας. 100 τόσες κλήσεις αφορούσαν καταγγελία άλλων μορφών βίας. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι καθημερινό και παγκόσμιο, όπως είπαμε. Λοιπόν, θα πιάσουμε ένα-ένα. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα να δούμε ότι όταν μιλάμε για βία, δεν μιλάμε μόνο για σωματική βία. Έτσι, η βία έχει πάρα πολλά πρόσωπα, πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Μιλάμε και για τη λεκτική βία. Κυρίως μπορούμε να μιλήσουμε για την μη λεκτική βία, γιατί πολλές φορές και η σωματική βία, ή να το πούμε διαφορετικά, όλες οι βίες μπορούν να ξεκινήσουν από τη μη λεκτική βία. Και αυτό το λέω πολύ στους νέους γονείς, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό και μπορούμε να το αναπτύξουμε και στην πορεία περισσότερο, γιατί εκεί είναι και η ρίζα του να την κατανοήσουμε τη βία.
πώς μπορεί ένα υποτιμητικό σχόλιο, ένα απαξιωτικό βλέμμα, το οποίο μπορεί να είναι μέσα στους συζύγους, μπορεί να είναι, εγώ το λέω ξανά και ξανά, στο πόσο ο μπαμπάς μπορεί να οδηγεί και να πετάξει ένα υποτιμητικό σχόλιο σε μια γυναίκα οδηγό. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα να κατανοήσουμε, πως το παιδί είναι σφουγγάρι και ρουφάει εικόνες και ρουφάει ήχους και μετά είναι πάρα πολύ εύκολο να τους αναπαράγει. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με υποτίμηση, με απαξίωση και διάκριση βεβαίως των δύο φύλων, έχει μέσα τη μορφή της βίας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στα στοιχεία που μας δώσατε να βλέπαμε ποια θα ήταν η συνέχεια των ανθρώπων που ζητάνε βοήθεια σε αυτές τις ανώνυμες γραμμές. Διότι η τελευταία έρευνα έχει δείξει ότι μια γυναίκα η οποία θα καταφύγει στο να ζητήσει βοήθεια θα πρέπει να έχει δεχτεί κατά μέσο όρο πάνω από 35 επιθέσεις. 35 επιθέσεις. Για να φτάσει στο σημείο. Είναι φοβισμένη στην αρχή, έτσι. Το λέτε πολύ ωραία. Στην αρχή το πρώτο βήμα σε μια γυναίκα, και μιλάμε τώρα στο κομμάτι της βίας συνολικά, αλλά κυρίως της σωματικής βίας, το πρώτο κομμάτι που κάνει μια γυναίκα είναι ουσιαστικά να υποτιμήσει αυτό το περιστατικό. Ακόμα και στο γραφείο, όταν θα έρθουν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω θεραπευόμενες οι οποίες μπορούν να τις παρακολουθώ καιρό και να μην μου το έχουν πει ούτε σε μένα τη θεραπεύτριά τους. Και να έρθουν και να πούνε μετά από κάποιο σημείο, εντάξει, πάνω στην ένταση ένα χαστούκι δόθηκε, μια σπροξιά. Μπαίνουν λοιπόν στη διαδικασία να υποτιμήσουν το γεγονός, διότι νιώθουν και φόβο, νιώθουν και ενοχή. Αυτές οι γυναίκες από πίσω νιώθουν πως έχουν ένα αίσθημα υπαιτιότητας. Ότι και εκείνες είναι υπεύθυνες. Επειδή το είπατε πάρα πολύ ωραία, κάνετε μια πολύ ωραία εισαγωγή όταν ξεκινήσατε ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι μια τέτοια μέρα. Όντως υπάρχει μια παγίδα σε μια εύκολη προσέγγιση του θέματος, σε μια απλοποίηση, σε κάποιες απλοϊκές ερμηνείες, όπως γιατί δεν σηκώνεται να φύγει, μήπως παραμένει επειδή η ίδια τα θέλει. Αυτές είναι απλοϊκές ερμηνείες και δεν κατανοούμε πως πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύπλευρο, πολύπλοκο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί από πίσω κρύβει τραύμα. Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχουν υψημένα ποσοστά. Μήπως γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια τώρα. Δηλαδή, παλιά γυναίκες δεν τολμούσαν να διανοηθούν ότι υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο. Είπαμε το 15900, που μπορούν να καταγγείλουν αυτή την κακοποίηση. Το λέτε πολύ ωραία. Άρα τώρα έχει ξεθαρέψει η γυναίκα. Είναι ένα φαινόμενο πρώτα απ' όλα που υπάρχει πίσω από κλειστές πόρτες. Έτσι, μπορούμε να βλέπουμε στα πιο ευπρεπή σπίτια και από πίσω να μην ξέρουμε τι γίνεται. Το λέω αυτό γιατί συναντώ τέτοιους ανθρώπους, όπου στην πορεία, όταν κουβεντιάζουμε, φαίνεται ότι από πίσω μπορεί να υπάρχει συνολική βία μέσα στο σπίτι. Βεβαίως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Έχει να κάνει με το κομμάτι ότι αρχίζουν οι νέοι γονείς και συνειδητοποιούν την ευθύνη τους. Μπαίνουν μέσα και εκείνοι με τα δικά τους βιώματα, που προσπαθούν, και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό, προσπαθούν να είναι πιο εξελιγμένοι από τους δικούς τους γονείς. Που προφανώς οι γονείς κάνουν το καλύτερό τους, αλλά το πώς μεταδίδεται η φροντίδα, πώς μεταδίδεται η αγωνία, παίρνει κάθε φορά διαφορετική μορφή. Οπότε το πώς σιγά σιγά θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, διότι από εκεί ξεκινάει και η βία στο κομμάτι των γυναικών, είναι το πρώτο στόχος που έχουμε να ακούσουμε. Ας πάρουμε μερικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά, ας πούμε, τις ηλικίες. Mm-hmm. Τα περιστατικά βίας κατά γυναικών είναι στις μικρές ηλικίες, στις μεσαίες ή στις μεγάλες από άνδρες? Δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία. Δεν έχει να κάνει ηλικία. Όχι, δεν έχει να κάνει με την ηλικία, διότι ουσιαστικά εδώ μιλάμε, και έχει σημασία να πάμε στο επόμενο κομμάτι, ότι είναι ένας διάλογος βίας. Διότι γίνεται μια εναλλαγή θύματος και θήτη. Συναντιούνται οι δύο, ένα συμπληρώνει τον άλλον. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο το θύμα, τόσο και ο θήτης χρειάζονται βοήθεια από πίσω. Είναι και δύο τραυματισμένα, έτσι πώς τα λέω, δύο τραυματισμένα παιδιά, τα οποία έρχονται και αναπαράγουν αυτή τη μορφή. Είναι εξοικειωμένα με το κομμάτι της βίας. Έτσι που το λέω πολύ απλά, έχουν στη φαρέτρα τους το κομμάτι της βίας. Η γυναίκα λοιπόν στην αρχή που δέχεται το κομμάτι της βίας από το θήτη, ο οποίος πολύ συχνά οι άντρες αυτοί έχουν δυσκολία στον παρορμητισμό τους. Δεν μπορούν να ελέγξουν τον παρορμητισμό τους, γι' αυτό και πολύ συχνά βλέπουμε τα ποσοστά είναι ψηλά στην χρήση ουσιών και πιο συγκεκριμένα στη χρήση αλκοόλ. Όταν λοιπόν ο θήτης ασκήσει τη βία και πέσει ο παρορμητισμός, τι γίνεται? Αρχίζει και παρακαλάει και ζητάει συγγνώμη. Άρα γίνεται εναλλαγή ρόλου και γίνεται εκείνος το θύμα και το θήτης με την εξουσία είναι η γυναίκα, η οποία είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και με το που θα δώσει τη συγχώρεση και θα τον συγχωρέσει, ξεκινάμε έναν δεύτερο κύκλο πάλι από την αρχή. Άρα αυτή η εναλλαγή ρόλων, στο πώς δηλαδή και οι δύο επί της ουσίας μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν, να ασκούν εξουσία και να τη δέχονται. Επί της ουσίας να τιμωρούνται. Γιατί και τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν τιμωρηθεί σωματικά και ψυχικά στη ζωή τους στο παρελθόν και φαίνεται ότι το αναζητούν μετά και στην πορεία. Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο. Ωραία το λέτε.
ούτε αυτό μας δείχνει υψηλά ποσοστά διαφοροποίησης. Όπως δεν μας δείχνει και υψηλά ποσοστά διαφοροποίησης και το κομμάτι της ανεργίας. Υπάρχει ο μύθος ότι οι άντρες οι οποίοι είναι άνεργοι εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά βίας. Δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει, τουλάχιστον με βιβλιογραφικά δεδομένα. Δεν είναι το κομμάτι της ανεργίας που θα οδηγήσει. Βεβαίως, το κομμάτι της εξαρτημένης γυναίκας πολλές φορές είναι αυτό το οποίο θα τις οδηγήσει στο συνέστημα του εγκλωβισμού. Η γυναίκα δεν είναι μόνο ότι ουσιαστικά φοβάται να φύγει από έναν άντρα ο οποίος την κακοποιεί. Ουσιαστικά συνολικά νιώθει ένα αίσθημα εγκατάλειψης, ένα φόβο εγκατάλειψης, ένα φόβο αποχωρισμού, το οποίο και αυτό είναι καταγεγραμμένο από την παιδική ηλικία. Αισθάνεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξω από αυτόν τον άντρα. Και βεβαίως αυτές οι γυναίκες έχουν διάχυτο το αίσθημα του φόβου. Συνεχώς φοβούνται. Και έχει ενδιαφέρον σε μια ομάδα που έκανα στο εξωτερικό, όπου όλες οι γυναίκες που ήταν κακοποιημένες θεωρούσαν δεδομένο ότι παντού υπάρχει βία. Γιατί όλες το είχαν βιώσει στη δική τους οικογένεια, δεν είχαν δει ζευγάρι που να μην εμπεριέχει το κομμάτι της βίας. Είχαν βιώσει και οι ίδιες βία, όχι μόνο από τον πατέρα τους, και από τη μητέρα τους. Και η μητέρα είναι εκείνη η οποία μπορεί να ασκήσει πάρα πολύ βία. Και ουσιαστικά θεωρούσαν τι, ότι οι γυναίκες χωρίζονται σε εκείνες που το παραδέχονται και σε εκείνες που δεν το παραδέχονται. Αλλά δεν υπάρχει σχέση χωρίς βία. Αυτό είναι καταγεγραμμένο σε αυτές τις γυναίκες. Οπότε λένε τι, και από τον συγκεκριμένο σύζυγο να φύγω, πάλι σε έναν άλλο θα πέσω που θα μου ασκήσει βία. Οπότε τουλάχιστον αυτό που τον ξέρω και μου είναι οικείος και μπορώ να τον κοντρολάρω, καλύτερα να μείνω εδώ. Το οικονομικό επίπεδο, οι πλούσιοι ή οι φτωχοί. Άνδρες είναι πιο βίαιοι. Εδώ πάλι είναι δύσκολο να το απαντήσουμε, διότι μπορεί στην έρευνα κάποιες φορές να φαίνεται πως υπάρχει μια οικονομική διαφορά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα πήγαινε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προστατέψει πολύ την εικόνα του, αν θα πήγαινε να συμμετέχει σε μια τέτοια έρευνα. Τα στοιχεία σε αυτές τις περιπτώσεις μας βάζουν πολλά ερωτηματικά. Διότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει λάθος bias στην έρευνα, στον πληθυσμό που γίνεται ο έλεγχος. Οπότε θα πω ότι ούτε το μορφωτικό επίπεδο, ούτε το οικονομικό. Έτσι, η βία δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις. Υπάρχει συνολικά. Τώρα, όντως, το ποιος το ζητάει, το βγάζει προς τα έξω και ζητάει βοήθεια, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο, συγκεκριμένα ο δυτικός πολιτισμός ή ο σχηματικά θα το πω ο ανατολικός πολιτισμός. Ανατολικός εννοώ τον αραβό Ισλαμισμό. Ναι. Εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα, είναι πιο δύσκολο να το πούμε μάλλον πιο σωστά, διότι ουσιαστικά είναι δεδομένη και η διαφορετική θέση της γυναίκας. Έτσι, ακόμα εκεί οι γυναίκες είχε ενδιαφέρον που κοίταζα μια έρευνα που για τις μουσουλμάνες, οι οποίες δεν τολμούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Λένε, μιλάνε όλοι για μας και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε για μας. Και εκεί είναι κατεξοχήν οι γυναίκες, οι οποίες είναι φοβισμένες και είναι και υποταγμένες στον άντρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι, στο κομμάτι της βίας, το οποίο θεωρείται εντελώς αποδεκτό. Το Κοράνι τι θέση έχει για τη γυναίκα? Δεν τη γνωρίζω αυτή το θέλω να πω, βοηθάει αυτή η αντίληψη στην καταγγελία στο δυτικό μέρος του πλανήτη? Υπάρχει το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, ο τύπος, τα κινήματα, οι ομάδες, τα δίκτυα. Στις αραβικές χώρες υπάρχει η κυριαρχία του Κορανίου, δηλαδή η Σαρία, δηλαδή το θρησκευτικό δίκαιο που καθιερώνει μια ανισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκα. Αυτό εννοώ. Βέβαια. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και ελευθερία του λόγου. Αν δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, γιατί πράγμα να μιλήσουμε, γιατί δικαιώματα να μιλήσουμε? Γιατί γι' αυτά πολεμάμε ουσιαστικά. Και αν δεν μπορέσουμε να μιλήσουμε ελευθερία λόγου, να μιλήσουμε για ελευθερία συναισθημάτων, αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ψηλά γράμματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο ξυλοδαρμός, η λεκτική βία, η εξύβριση, η απαξιωτική αναφορά του άνδρα προς τη γυναίκα επέχει ποινικές ευθύνες. Mm-hmm. Εμείς θα μιλήσουμε όμως τώρα για τις ψυχικές ευθύνες και κυρίως για την ίαση, να πούμε. Πολύ ωραία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι ψυχικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει με τέτοια γυναίκα. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, αν το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει και βία έτσι, των γυναικών απέναντι στους άντρες. Αυτό θα το πω μετά για μια εκπληκτική παράδοξων αποτελεσμάτων έρευνα στην Ιταλία, όπου υπάρχει η αντίληψη ότι φταίνει οι γυναίκες με τον ντύσιμό τους. Αλλά θα το πούμε μετά αυτό. Σας ακούω λοιπόν. Εγώ μιλούσα για το κομμάτι ότι και οι γυναίκες μπορεί να ασκήσουν βία στους άντρες. Ναι, να το πούμε. Το πούμε και αυτό. Είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, τι, ξυλοδαρμός? Έχουμε τέτοια περιστατικά? Βεβαίως έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε κέντρα υποδοχής κακοποιημένων ανδρών. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, υπάρχει η παγίδα ότι οι άντρες κερδίζουν στο κομμάτι της φυσικής δύναμης. Έτσι, αλλά το ότι υπάρχουν επίσης βία. Γιατί τα κάνει έτσι ο Θεός? Τα κάνει έτσι ο Θεός. Ευτυχώς που τα κάνει έτσι. Τι να πω. Σημασία έχει ότι θέλει λίγο προσοχή, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας διάλογος.
Έτσι, ο θήτης και το θύμα εναλλάσσονται συνεχώς. Χωρίς να σημαίνει όμως, και αυτό είναι μεγάλη παγίδα και θα το αφήσω, το πω μόνο αυτό γιατί το πήγα στην έρευνά σας, ότι μια γυναίκα ή ένας άντρας είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνουν όλο αυτό. Γιατί απλά έχουν μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τη γνωρίζουν από τη μικρή τους ηλικία. Να πούμε λοιπόν ότι οι ψυχικές δυσκολίες που εμφανίζουν αυτές οι γυναίκες είναι αγχώδεις διαταραχές, έτσι. Μπορεί να εμφανίσουν κρίσεις πανικού, να εμφανίζουν φοβίες. Οπότε αυτές οι φοβίες τι κάνουν, τις εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο. Πού θα πάω εγώ τώρα? Εμφανίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία, συναισθηματικές δηλαδή διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι αστάθεια συναισθηματική, όπως είναι κλείσιμο, διαταραχές στον ύπνο, διαταραχές στην όρεξη. Όλα αυτά είναι σημάδια που δείχνουν ότι υπάρχει από πίσω μια ψυχική δυσκολία. Και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η μετατραυματική διαταραχή στρες. Αυτό τι είναι? Είναι μια διαταραχή που ουσιαστικά το άτομο αναβιώνει ξανά και ξανά το συγκεκριμένο περιστατικό, τη συγκεκριμένη τραυματική εμπειρία. Και ακριβώς επειδή το λέει και η ίδια λέξη μέσα, είναι τραυματική εμπειρία, δηλαδή δημιουργούνται τραύματα. Γι' αυτό και η καλύτερη ουσιαστικά ίαση, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Είναι το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε από σήμερα σταδιακά και τις επόμενες γενιές να αρχίσουμε να είμαστε υποψιασμένοι οι νέοι γονείς αλλά και οι παλαιότεροι γονείς μέσα στο κομμάτι της οικογένειας να περιορίσουν το κομμάτι της βίας. Να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πως η βία κρύβεται σε κάθε μία κουβέντα μας και σε κάθε μία μας λέξη. Βεβαίως, βία έρχεται και από τους δέκτες της τηλεόρασης. Βία έρχεται και στο κομμάτι το κοινωνικό. Έτσι. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή είχε ενδιαφέρον, έβλεπα τις προάλλες μου όλη αυτή την ιστορία του μεταναστευτικού, το πώς ένας πατέρας πήγε να υποστηρίξει τα παιδιά του ότι κινδυνεύουν τα παιδιά με τους μετανάστες και ήταν έτοιμος να παίξει ξύλο για να τα προστατέψει. Δείτε το παράδοξο. Πάω ουσιαστικά να προστατέψω τα παιδιά μου από τη βία με το να μπω εγώ μέσα και τελικά να ασκήσω εγώ ο ίδιος βία. Τι μήνυμα είναι αυτό προς τα έξω? Άρα, η καλύτερη αντιμετώπιση έχει να κάνει με την πρόληψη. Διότι, όπως το είπαμε, πρόκειται για μια τραυματική διαταραχή, που σημαίνει ότι το τραύμα, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, αφήνει σημάδια. Μετά δουλεύουμε για την επούλωση, όχι όμως για την εξάλειψη. Πώς επέρχεται η πλήρης θεραπεία, η ίαση? Το τραύμα πώς? Θα το πω πολύ ειλικρινά και θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, όπως το λέω και στους θεραπευόμενους μου. Δεν έρχεται πλήρη ίαση στο τραύμα. Το τραύμα ουσιαστικά προσπαθούμε να το κλείσουμε, να αφήσουμε ουσιαστικά όσο το δυνατόν λιγότερο και μικρότερο σημάδι γίνεται. Και το κέρδος σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτές τις γυναίκες θα είναι οι ίδιες να το πάνε διαφορετικά στη ζωή τους στην πορεία. Δηλαδή έχουν χάσει ένα δικό τους πολύ μεγάλο κομμάτι, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη δύναμη για να φύγουν από μια τέτοια κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να το καταλήξω, να το ακούσει και περίγυρος, ο οποίος νομίζει ότι σηκωφύγε. Δεν είναι τόσο απλό σηκωφύγε. Από πίσω κουβαλάνε ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τους έχει φορτώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Οπότε δεν είναι τόσο απλό να πούμε σηκωφύγε. Αυτές οι γυναίκες έχουν χάσει ένα δικό τους κομμάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το χάσαμε, όπως λέω και στις θεραπευόμενες, τελείωσε, πάει πίσω. Αλλά το στίχημά τους είναι να το πάνε διαφορετικά από εδώ και πέρα. Για να μείνουμε στο, συγγνώμη, στο σηκωφύγε. Mm-hmm. Υπάρχουν κέντρα λοιπόν υποδοχής που μπορεί να στεγάσουν γυναίκες κακοποιημένες, έτσι. Mm-hmm. Και είναι στους δήμους, αν δεν απατώμε. Είναι στους δήμους. Υπάρχουν κέντρα τα οποία απευθύνονται σε κακοποιημένες γυναίκες. Ναι. Βεβαίως, θα το πούμε, όταν σε φάση κρίσης, ναι, δηλαδή όταν δηλαδή υπάρχει ένα έντονο περιστατικό, η πρώτη κίνηση είναι αστυνομία και νοσοκομείο. Α, έτσι, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Δεν θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια. Οπότε επιλαμβάνεται ο εισαγγελέας και γίνεται ακριβώς η δικαστική αντιμετώπιση. Πρέπει να προστατευτεί η γυναίκα, διότι υπάρχει ένα αίσθημα κτητικότητας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι αυτή η γυναίκα ανήκει σε μένα. Και μια και το λέτε έτσι, να προσθέσουμε επίσης ότι δεν μπορεί κανένας από το περίγυρο να βοηθήσει μια γυναίκα η οποία κακοποιείται. Διότι η γυναίκα είναι ενήλικη, οπότε είναι μόνο εκείνη η οποία μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Και τι γίνεται πάρα πολύ συχνά. Και φανταστείτε, έχονται γυναίκες οι οποίες έχουν τραύματα πάνω τους και τους λένε, μας κάνουν μια καταγγελία ότι σας υπάρχει κακοποίηση. Και λένε, δεν υπάρχει καμία κακοποίηση, εγώ έπεσα. Οπότε καταλαβαίνετε από πίσω πως επειδή η γυναίκα είναι υπεύθυνη του εαυτού της, είναι εκείνη η οποία πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δηλαδή λέμε, καμία συγχώρηση με το πρώτο καταγγελία στο 100. Με το πρώτο πιο σημαντικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι να μπορέσει να ζητήσει η ίδια βοήθεια από τον εαυτό της. Να μπορέσει να φύγει από αυτή την κατάσταση. Εκείνες οι οποίες θα φύγουν από το πρώτο κρούσμα είναι εκείνες οι οποίες δεν είναι εξοικειωμένες με ένα τέτοιο φαινόμενο, οπότε ουσιαστικά, να το πω και πολύ απλά, δεν κινδυνεύουν. Εκείνη η οποία όμως θα μείνει και στο δεύτερο και στο τρίτο, πάνω απ' ότι είναι εξοικειωμένη και μπορεί να υπάρξει μέσα από όλο αυτό και ακόμα και να τραφεί.
Και αφού μου δίνεται ο χρόνος να πούμε ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη παγίδα ειδονή της θυματοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάω για αυτό το πολύ απλοϊκό που λένε θέλει και τα παθαίνει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Από πίσω υπάρχει η γυναίκα η οποία ουσιαστικά, και ο άντρας ακόμα, ο οποίος ουσιαστικά παίρνει το ρόλο του θύματος γιατί το έχει λάβει και στη δική του οικογένεια. Και νιώθει πως με αυτό παίρνει ταυτότητα, πως παίρνει εξουσία. Έρχονται και φτάνουμε στο άλλο άκρο και ψάχνουν να μας δείξουν τα σημάδια πόσο έντονα είναι και ζητάνε ακόμα μεγαλύτερο τραύμα προκειμένου να δείξουν πόσο πολύ μεγάλα θύματα είναι και πόσο δυνατός είναι ο εξουσιαστής από την άλλη πλευρά. Τα περιστατικά είναι περισσότερα στην περιφέρεια ή στα αστικά κέντρα? Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή στα αστικά κέντρα γίνονται περισσότερες καταγγελίες. Έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι και στην περιφέρεια και στην επαρχία δεν υπάρχουν τέτοια κρούσματα. Απλά εκεί η κοινωνία είναι πάρα πολύ κλειστή. Φοβόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε. Ακόμα και για να ζητήσουμε μια βοήθεια και μια δυσκολία που μπορεί να εμφανίζει το παιδί μας, έτσι, κάτι πολύ απλό, μια μαθησική δυσκολία, έρχονται και ζητάνε στο γραφείο τέτοια πολύ με μεγάλη προσοχή και μεγάλο φόβο και το έντονο στίγμα που υπάρχει από πίσω αυτές τις περιπτώσεις, που δεν τους επιτρέπει να ζητήσουν βοήθεια. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρει μια γυναίκα ότι υπάρχει σε δήμους, υπάρχουν κατά δήμους, τα κέντρα υποστήριξης των γυναικών και φιλοξενίας. Βεβαίως. Αντί λοιπόν να δέχεται τη βία κατά εξακολούθηση, να ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί στην αστυνομία ή μπορεί να καταφύγει σε ένα κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας. Βεβαίως. Εκεί πώς γίνεται, πόσες μέρες μπορεί να μείνει? Υπάρχουν ειδικοί που την υποδέχονται? Υπάρχουν ειδικοί που την υποδέχονται, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί που θα πάρουν ένα καλό ιστορικό και από εκεί πέρα θα πάρει την πορεία του το κάθε περιστατικό. Θα επιμείνω πάλι πως δεν είναι το ζήτημα το κατά πόσο θα βρει βοήθεια, γιατί βοήθεια θα βρει. Και σε αυτό δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Υπάρχουν τέτοιες δομές. Στέγη, τροφή και προστασία θα βρει εκεί, έτσι, βεβαίως, να το ξέρουν οι γυναίκες. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Η σημασία έχει εκείνη να είναι αποφασισμένη. Να μην φοβούνται ότι θα μείνουν στον δρόμο. Όχι. Ούτε να υφίστανται τις συνεχείς επιθέσεις. Έτσι. Ή να είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τον εαυτό της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει τον εαυτό της να μην τα καταφέρει. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορέσει η ίδια να σπάσει αυτόν τον κύκλο της βίας. Πράγμα το οποίο δεν είναι απλό. Και ξέρετε, τις περισσότερες φορές αυτές οι γυναίκες μπορούν, και ίσως είναι μια ωραία πρόταση, ας ξεκινήσουν να ζητάνε βοήθεια πάλι σε δημόσια κέντρα ψυχικής υγείας, να ζητήσουν βοήθεια να ισχυροποιηθούν ψυχικά για να μπορέσουν να είναι πιο έτοιμες στην έξοδο. Δεν θα είναι ένα περιστατικό βίας τις οποίες θα μπορέσει να τις οδηγήσει τόσο εύκολα στην έξοδο και στην προστασία. Διότι μέσα τους νιώθουν ήδη πάρα πολύ αδύναμες και πάρα πολύ τραυματισμένες. Η εμπειρία σας τι λέει, ότι ένας άνδρας που θα σηκώσει χέρι στη γυναίκα δεν θα σταματήσει την πρώτη φορά, τη δεύτερη και την τρίτη? Δηλαδή υπάρχει αυτοκριτική του άνδρα, αυτοτιμωρία? Ωραία το λέτε. Υπάρχει αυτοκριτική. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι πραγματικά, πέρα από τις διαταραχές προσωπικότητας, όπου εκεί μπαίνουμε σε ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, έτσι αντικοινωνικές προσωπικότητες, όπου δεν έχουν αντίληψη τις πράξεις που κάνουν, δεν έχουν αντίληψη των συνεπειών και δεν τους ενδιαφέρει, πέρα από αυτές τις διαταραχές προσωπικότητας, οι υπόλοιποι αισθάνονται και ενοχές, αισθάνονται και υπεύθυνοι σε όλο αυτό, αλλά υπάρχει αυτό το αίσθημα ότι δεν μπορώ να το ελέγξω. Βλέπω ζευγάρια που έρχονται και το μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Έρχονται σε εσάς και ζευγάρια που... Βεβαίως. Που προσπαθούν να περιορίσουν το κομμάτι της βίας, που ουσιαστικά μπορεί η γυναίκα να έχει παράπονο, αλλά θα έρθει ο άντρας και θα πει ότι με προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, με προκαλεί με τη δική της συμπεριφορά. Ξέρει πως αυτό είναι που με θυμώνει και τελικά θα το κάνει. Και όντως θα το κάνει. Και τελικά αυτή είναι και η εξουσία της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Ότι με ποιον τρόπο θα μπορέσω εγώ να απαντήσω σε αυτή την επίθεση που μου κάνεις, με το να σε προκαλέσω και να κάνω κάτι που ξέρω πως και σένα σε ενοχλεί. Και έτσι αναπτύσσονται σχέσεις, αυτές που λέμε εμείς, σαδομαζοχιστικές. Άρα γίνεται ένας διάλογος και μια αντιδικία βέβαια μπροστά σας. Βέβαια, εσείς, εσείς λειτουργείτε διαιτητικά και συμβουλευτικά, έτσι. Ο ρόλος του θεραπευτή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε εμείς μεταφραστής. Έρχεται να μεταφράσει, γιατί η γυναίκα μιλάει άλλη γλώσσα και ο άντρας μιλάει άλλη γλώσσα. Να φτιάξουμε ένα κοινό κώδικα για να μπορέσει να καταλάβει ο ένας τι του λέει ο άλλος. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε ζευγάρια που τους λέω: περιγράψτε με ένα απλό περιστατικό που έγινε σήμερα το πρωί και μου λένε για το ίδιο περιστατικό, με διαφορετικό τρόπο και μου λένε άλλα πράγματα, σαν να μην ήταν μαζί. Κοιτάζονται μεταξύ τους και λένε: αυτό έγινε, αυτό. Και είναι φοβερό. Λέω: μαζί δεν ήσασταν. Και υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα του γεγονότος. Ο καθένας έχει καταγράψει διαφορετικά μάτια, διαφορετική έτσι, ματιά. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο. Διαφορετική οπτική, διαφορετική αντίληψη, έτσι. Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Γιατί ο καθένας, το λέω συχνά στους ανθρώπους που βλέπω, ο γάμος δεν είναι ο γάμος μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι ο γάμος μεταξύ δύο οικογενειακών συστημάτων. Μπορεί να είναι και ένας γάμος μεταξύ δύο πολιτισμών. Έτσι.
Βεβαίως. Ασύμβατον καμιά φορά. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ο καθένας κουβαλάει το δικό του σακί με πατάτες, όπως τους λέω κι εγώ, και τους λέω: ελάτε να βάλουμε κάτω το σακί μας, να δούμε τι έχει ο καθένας, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Μάλιστα. Με διαφορετικούς όρους. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Άννα Κανδαράκη, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, που είναι η μέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Και επειδή, όπως είπα στην αρχή, θεωρούμε ότι κάθε μέρα πρέπει να είναι αυτή η μέρα κατά της βίας των γυναικών, κάνουμε αυτή την συζήτηση. Και λέγαμε, λοιπόν, ότι υπάρχει ψυχική επιβάρυνση. Βεβαίως. Πείτε μας, γενικά, πώς γίνεται μια ψυχοθεραπεία? Πρώτα απ' όλα, η ψυχοθεραπεία, το λέμε πολύ απλά, πρέπει να γίνεται με επιθυμία. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένα χάπι που θα δώσει ο ψυχίατρος. Θα πρέπει να έρθει ο θεραπευόμενος, να είναι εκείνος ο οποίος ζητάει βοήθεια, να είναι εκείνος ο οποίος νιώθει ότι χρειάζεται και θέλει να αλλάξει κάτι. Προσέξτε με, θέλει να αλλάξει κάτι ο ίδιος. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη παγίδα και το βλέπω συχνά, ειδικά στην ελληνική οικογένεια, που θα έρθει κάποιος για να αλλάξει κάποιος που είναι απ' έξω. Ότι ήρθε εδώ να ζητήσω βοήθεια για το γιο μου. Ήρθα εδώ για να μπορέσω να με βοηθήσει να αλλάξει ο άντρας μου. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι, ερχόμαστε στην ψυχοθεραπεία γιατί θέλουμε να αλλάξουμε εμείς. Θέλω να δούμε τη δική μας την ευθύνη. Και όταν δω τη δική μου την ευθύνη, καταλαβαίνω πως εγώ έχω και την εξουσία για τον εαυτό μου. Οπότε στην ψυχοθεραπεία ουσιαστικά μπαίνουμε, ανάλογα βέβαια την κάθε προσέγγιση του κάθε θεραπευτή, μπαίνουμε στη διαδικασία να μπορέσουμε να διαβάσουμε την ιστορία του καθενός, να δούμε ποιο είναι το αίτημά του, τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο καθένας, για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε έναν εαυτό που μας αρέσει περισσότερο και μπορούμε να τον απολαύσουμε και περισσότερο. Αυτό είναι το στοίχημα. Τελικά, όχι μόνο απλά να επιβιώνουμε, έτσι δεν είναι μόνο το ζήν, είναι το εύζην. Είναι να μπορούμε να μας χαιρόμαστε κιόλας. Πόσο χρόνο διαρκεί μια ψυχοθεραπεία? Μιλάμε, διαρκεί 45 λεπτά περίπου, 45 με 50 λεπτά, αλλά από εκεί πέρα η διάρκεια που θα έχει εξαρτάται και το είδος της ψυχοθεραπείας, γιατί υπάρχουν και σύντομες ψυχοθεραπείες, όπως είναι η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, υπάρχουν και πιο μακροχρόνιες, αλλά ουσιαστικά αυτό εξαρτάται από το αίτημα και από την θεραπευτική προσέγγιση. Ομαδική ψυχοθεραπεία τι σημαίνει? Βεβαίως. Η ομαδική ψυχοθεραπεία επίσης είναι μια θεραπεία που στο δικό μου το βλέμμα, έτσι σαν θεραπεύτη, δουλεύει πάρα πολύ. Είναι συνήθως ομοιογενείς ομάδες οι οποίες μπορεί να δουλέψουν σε ένα τέτοιο θέμα. Το σημερινό μας θέμα ταιριάζει πάρα πολύ, διότι οι γυναίκες οι οποίες εμφανίζουν κομμάτι κακοποίησης έχουν κοινά και μπορούν να νιώσουν και λιγότερο μόνες, έτσι, γιατί αυτές οι γυναίκες νιώθουν το έντονο το συναίσθημα της μοναξιάς. Οπότε το κομμάτι της ομαδικής ψυχοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Η ομαδική ψυχοθεραπεία λοιπόν έρχεται και μας βοηθάει. Λίγο αυτό που το λέω εγώ στις δικές, στους δικούς μου θεραπευόμενους, ότι είμαστε εδώ μια ομάδα προστατευμένη να μας φτιάξουμε και να στη συσχέτισή μας, γιατί αυτό κάνει και στη θεραπεία και στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Βοηθιόμαστε και δουλεύουμε το κομμάτι που συσχετιζόμαστε. Πώς λοιπόν θα συσχετιστούμε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να συσχετιστούμε και καλύτερα έξω από τη θεραπευτική αίθουσα. Η εξομολόγηση στον ιερέα επέχει θέση ψυχοθεραπείας? Ωραία, μου το λέτε. Ήμουν σε ένα συνέδριο πρόσφατα και μιλούσαμε γι' αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα αντικαθιστά το άλλο. Το κομμάτι της εξομολόγησης είναι από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν βαθιά και μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλη ανακούφιση και πολύ μεγάλη στήριξη. Εμείς στην ψυχοθεραπεία δεν είναι να δώσουμε ανακούφιση μόνο. Είμαστε εκεί για να μπορέσουμε με έναν πολύ επιστημονικό τρόπο και έχει σημασία που το λέτε, γιατί ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνει την έρευνά του πριν πάει να ζητήσει βοήθεια. Δεν φτάνει, γιατί αυτή τη στιγμή το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή έχει ξεχυλώσει. Όλοι δηλώνουν ψυχοθεραπευτές, έχουν μπει οι coaches, έχουν μπει όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσα από κάποια μηνιαία σεμινάρια μπαίνουν να καταλάβουν. Υπάρχει μια διαφορά ψυχολόγου και αστρολόγου, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Όσο ο ουρανός από τη γη. Έτσι. Είναι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν θα μπω στο κομμάτι της αστρολογίας γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά το κομμάτι της ψυχολογίας είναι μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιστήμη. Αρκεί να τη γνωρίζεις και την έχεις σπουδάσει. Εμπεριέχει μέσα γνώση ψυχοπαθολογίας, να μπορείς να γνωρίζεις στην κλινική ψυχολογία να κάνεις διάγνωση, να μπορείς να ξέρεις πότε παραπέμπεις στο ψυχίατρο, και αυτό είναι ένα επίσης κομμάτι, το πόσο ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος συνεργάζονται μεταξύ τους, το πώς δηλαδή πρέπει να γίνεται ψυχοθεραπεία από πίσω, και βεβαίως η ψυχοθεραπεία γίνεται από ψυχοθεραπευτές οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Δεν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν θεραπευτές γενικώς και ορίστως. Αυτό είναι σημαντικό πριν κάποιος ζητήσει βοήθεια, γιατί το εμπιστεύεται την ψυχή του, έτσι. Είναι σημαντικό να γίνεται μια σωστή έρευνα.
Και η Εκκλησία έχει δομές υποστήριξης των γυναικών των κακοποιημένων. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σπουδαίος ο ρόλος της Εκκλησίας. Απλά εδώ πέρα χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή, διότι μιλάμε για τραύματα. Και όταν μιλάμε για τραύματα, χρειάζονται από πίσω ειδικοί εκπαιδευμένοι στο να μπορέσουν να τα δουλέψουν αυτά τα τραύματα. Εδώ έχει πολύ μεγάλη προσοχή και το λέτε πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Τυχαία τα λέω. Ναι, γιατί φαίνεται όμως πως είστε μέσα στο πρόβλημα, είστε μέσα στον κόσμο, το καταλαβαίνετε αυτό. Διότι έχω κάνει το μάθημά μου. Είμαι μαθητής πάντα. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Να καταλάβουμε ότι πολλές φορές η ανακούφιση είναι μεγάλη παγίδα. Διότι αν εγώ κάθε φορά που λαμβάνω ένα τέτοιο τραύμα, μια τέτοια επίθεση, ψευτοανακουφίζομαι, να το πω πιο σωστά, μου δίνει την αντοχή να συνεχίσω. Αυτό γινόταν και πιο παλιά, στα παλιά χρόνια στις οικογένειες. Μιλούσαν στη μητέρα τους, της έλεγε: «Έλα, κορίτσι μου, κάνε λίγο υπομονή. Κάνε λίγο υπομονή για τα παιδιά σου». Αυτό το «κάνε υπομονή για τα παιδιά σου» που τόσο συχνά το ακούμε. Και τελικά η γυναίκα προχωρούσε, προχωρούσε και έφτανε σε ένα σημείο και λέει: «Τώρα στα 55 μου πού να πάω, στα 45 μου, στα 50 μου πού να πάω». Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όπως και βεβαίως δεν ισχύει και το κομμάτι ότι παραμένω σε αυτή τη σχέση για τα παιδιά μου. Έχω πάρα πολλά παιδιά τα οποία πλέον έχουν γίνει ενήλικες και βλέπω στο γραφείο, τα οποία λένε ότι εγώ δεν ζήτησα ποτέ στη μητέρα μου να μείνει σε μια κακοποιητική σχέση. Ήταν δική της επιλογή και όντως ήταν δική της επιλογή. Οπότε καμία γυναίκα δεν μπορεί εντός εισαγωγικών να φορτώνει στα παιδιά τη δική της την επιλογή ή να το πω πιο σωστά και τη δική της την αδυναμία να στηριχτεί στα πόδια της. Τι σημαίνει όχι ψυχολογικό πρόβλημα από άσκηση βίας κλπ. Αλλά ψυχιατρικό πρόβλημα. Πολύ ωραία το λέτε. Για να μιλήσουμε λοιπόν για ψυχιατρικό πρόβλημα, μπαίνουμε στο κομμάτι πλέον της ψυχοπαθολογίας, που σημαίνει τι ψυχοπαθολογία. Φεύγουμε από το κομμάτι του φυσιολογικού και μπαίνουμε στο κομμάτι της παθολογίας. Δηλαδή, ουσιαστικά ακουμπάμε κομμάτια λειτουργικότητας, έτσι το άτομο αρχίζει να μην μπορεί να λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Μπαίνουμε σε κομμάτια ουσιαστικά διάρκειας, εμφανίζονται συμπτωματολογία με διάρκεια, που ουσιαστικά το άτομο υποφέρει τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει. Και για να το εξηγώ όπως το εξηγώ στους θεραπευόμενούς μου, για να καταλάβουμε τη διαφορά φυσιολογικού και παθολογικού, αν σκεφτούμε πως η στάθμη της θάλασσας είναι σε αυτό το σημείο και μέσα στη θάλασσα είναι το παθολογικό και το φυσιολογικό είναι έξω από τη στάθμη της θάλασσας, όλοι κάνουμε βουτιές στην παθολογία. Όλοι έχουμε στιγμές παθολογίας. Όμως εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να επιστρέψει στο φυσιολογικό, να βγει έξω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκείνος έχει να ζητήσει βοήθεια πλέον ψυχιατρική. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Το ψυχολογικό πρόβλημα και πρόγραμμα, άμα είναι συνειδητή η βία αυτή από τον άνδρα στη γυναίκα, οδηγεί σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Εάν δεν πάρουμε, όχι απαραίτητα πάντοτε, έτσι, αλλά αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας και ουσιαστικά αφήσουμε να συσσωρευτεί, μπορεί να βγει ένα τέτοιο σύμπτωμα το οποίο να μας εμποδίσει τη λειτουργικότητα. Και τι εννοώ, γι' αυτό και το λέω και στους θεραπευόμενους να το καταλάβουν. Όταν έρχεται σε μένα ένας θεραπευόμενος και βλέπω ότι το σύμπτωμα είναι τόσο πολύ έντονο, όπως δηλαδή μια τεταραχή στον ύπνο. Έτσι, όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί και να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να ακούσει και αυτά που θα του πω. Οπότε, πολλές φορές λοιπόν, όταν έχουμε αυτό που λέω πολύ απλά, μια πληγή η οποία αιμορραγεί, θα χρειαστεί να κλείσουμε την πληγή, να περιορίσουμε το σύμπτωμα με μια φαρμακευτική αγωγή, άρα με τη βοήθεια ενός ψυχιάτρου, και να μπορέσουμε εμείς στην πορεία, ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, να μπορέσει να δουλέψει το κομμάτι της αιτίας. Να δουλέψουμε την αιτία για να μπορέσουμε να ουσιαστικά μειώσουμε την πληγή. Το σύμπτωμα δεν θα φύγει εάν δεν δουλέψουμε την αιτία του. Όπως και η βία δεν θα υποχωρήσει αν δεν δουλέψουμε την αιτία της, έτσι. Ψυχιατρική σημαίνει θεραπεία με φάρμακα. Ναι, ψυχιατρική ουσιαστική, ψυχιατρικά ουσιαστικό ψυχιατρικό πρόβλημα σημαίνει ότι πλέον ακουμπάμε μπαίνουμε μέσα στην ψυχοπαθολογία, άρα χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα. Τώρα, έγινε γνωστό ότι στην Γαλλία υπάρχει μια ποινικοποίηση του φλερτ, του υπερβερικού έτσι, λεκτικού πειράγματος στις γυναίκες στον δρόμο. Εδώ πέρα έχει να κάνει πάρα πολύ και το κομμάτι. Υπήρξα πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, ήμουν εκεί περίπου 10 χρόνια. Στη Γαλλία υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ανάμειξη φυλών. Έτσι. Οπότε υπάρχει και μια διαφορετική κουλτούρα, ένας διαφορετικός πολιτισμός στην καθημερινότητα. Οπότε αυτό που μπορεί εμείς να το θεωρούμε προσβολή, κάποιος άλλος μπορεί να μην το θεωρεί προσβολή. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο νόμος μπήκε προκειμένου να υπάρξουν κάποια όρια που να είναι αποδεκτά σε όλους. Όρια, δηλαδή να μην υπάρχει χιδαιότητα, απρέπεια, επιβολή, έτσι. Μην υπάρχει ουσιαστικά απουσία σεβασμού. Να μην νιώσω εγώ ότι δεν με σέβονται και κατ' επέκταση να μην νιώσω εγώ ότι κινδυνεύω. Γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί μια τέτοια προσέγγιση. Συνήθως το πείραγμα είναι χιδαίο του άντρα προς τη γυναίκα. Και σπανίως νομίζω είναι διαλεκτικό, ευγενικό και. Καλοπροαίρετο, ευγενικό. Στην Γαλλία, πώς σας φερόταν οι άντρες στον δρόμο.
στις καφετέριες, στο κλαμπ. Όντως, εκεί πέρα κυρίως... Ήταν πιο επιθετική η του δυτικού πολιτισμού, γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί από την Αλγερία, έτσι. Έτσι, υπάρχει τότε η Αλγερία. Αραβο-Ισλαμιστές. Έτσι. Αυτό σας φλέρταραν στον δρόμο Άραβες. Ναι, είναι πολύ πιο συχνό αυτό από ότι του δυτικού πολιτισμού, που έτσι αλλιώς είμαστε πιο κλειστοί. Έτσι, είμαστε πιο πολύ μαζεμένοι. Α, είναι πιο εκδηλωτική αυτή. Είναι πολύ πιο εκδηλωτική. Πιο μεσογειακή. Το λέτε πολύ ωραία. Είναι πιο εκδηλωτική, έτσι, γιατί δεν έχει νόημα να στιγματίσουμε. Πιο προς τον ήλιο, προς τη Σαχάρα. Έτσι. Πιο προς τον ήλιο, δεν λέτε πολύ ωραία. Ενώ οι δυτικοί είναι πιο ορθολογιστές και πιο κουμπωμένοι. Είναι πιο κλειστοί, είναι πιο πολύ προσεκτικοί στο πώς θα προσεγγίσουν. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αυτό ότι υπάρχει κάποιο στόχο στου υπόλοιπου. Οι άνθρωποι, οι πολλοί που θα κάνουν ένα φλερτ, μπορεί να μην έχουν κανένα στόχο. Απλά να κάνουν το σχόλιο τους, απλά να πούνε την πρότασή τους, κάτι το οποίο απλά να το πούν και δεν ξέρουν πώς θα το καταγράψει μια γυναίκα από πίσω. Δηλαδή, μένουν στα λόγια, ας πούμε, στο λόγο. Μπορεί να μείνουν... Δεν έχουν στόχο να κατακτήσουν τη γυναίκα. Όχι απαραίτητα. Με αυτό που σημαίνει. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Άρα είναι ένα παιχνίδι λέξεων, δηλαδή, και συμπεριφοράς. Βεβαίως όμως, ποια ώρα θα γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει, καταλαβαίνετε ότι και τι μπορεί να έχει από πίσω η δική της, η κάθε γυναίκα να κουβαλάει μέσα της, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα το μεταφράσει όλο αυτό. Στην Ελλάδα, πώς είναι οι άντρες με το φλερτ, με το πείραγμα στον δρόμο, είναι πιο χοντροκομμένοι, είναι πιο ευγενικοί? Νομίζω πως τώρα μιλάω για πολύ προσωπική αίσθηση. Έχει αρχίσει και γίνεται και αυτό πιο έτσι, ευγενικό και πιο εκλεπτισμένο. Είμαστε πιο προσεκτικοί στο να μην προσβάλλουμε τόσο πολύ. Και αυτό νομίζω πως πάλι, για να μην κατηγορούμε πάντα την ελληνική οικογένεια, νομίζω πως αυτό η ελληνική οικογένεια έχει παίξει το ρόλο της. Έτσι, έχει λίγο σημασία στο πώς είμαστε, στο πώς προσεγγίζουμε και στο πώς σεβόμαστε. Παίζει ρόλο η τηλεόραση, τα serials, τα πρότυπα που δημιουργούνται? Προφανώς παίζουν ρόλο. Αλλά θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν μέσα σε μια ελληνική οικογένεια υπάρχει κυκλοφορία, ο σεβασμός και η παιδεία, έτσι δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση, το ξέρετε πολύ καλά, άλλο το κομμάτι της παιδείας, δεν μπορεί καμία εικόνα από την τηλεόραση να μας διαβρώσει, αν εμείς βάζουμε τέτοια σταθερά θεμέλια μέσα στη δική μας, τη μικρή κοινωνία που είναι η οικογένεια. Τώρα υπάρχει ένα στερεότυπο και στην Ελλάδα, αλλά όπως βλέπω και στην Ιταλία, ότι το λέω πολύ έτσι χοντρά λαϊκό τρόπο, ότι τα ήθελε και αυτή. Mm. Και διαβάζω εδώ μία έκθεση στην Ιταλία που δημοσίευσε με αφορμή την ημέρα κατά της βίας των γυναικών, που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ιταλίας, η ΙΣΤΑΤ, για τα στερεότυπα που συντηρούνται στη συνείδηση των πολιτών της χώρας αυτής από την κακομεταχείριση των γυναικών. Από τα στοιχεία λοιπόν τα οποία παρουσιάστηκαν με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας εξάλληψης της βίας κατά γυναικών, προκύπτει πως σχεδόν ο ένας στους τέσσερις Ιταλούς και της Ιταλίδας, δηλαδή το ποσοστό είναι και ανδρών και γυναικών, το ίδιο, εξακολουθεί να πιστεύει πως οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά του ασθενούς φίλου οφείλονται κατά κύριο λόγο στον τρόπο που ντύνονται οι εκπρόσωποί του. Δηλαδή το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει πως μια γυναίκα μπορεί να μην εξαναγκαστεί σε σεξουαλική πράξη αν δεν το επιθυμεί και το εκφράσει. Και ένα άλλο 15% θεωρεί πως εάν μια γυναίκα βρίσκεται υπό την επίρρεια ενοπνεύματος ή ναρκωτικών, είναι εξίσου προσωπικά υπεύθυνη για την όποια σεξουαλική επίθεση υποστεί. Πάντως, ένα μεγάλο ποσοστό λέει ότι η γυναίκα με τον ντύσιμό της προκαλεί αυτές τις επιθέσεις. Πολύ ωραία. Το λέτε αυτό, βεβαίως, είναι ένα πολύ σκληρό στερεότυπο, το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να μπαίνει στη διαδικασία να περιορίζει και να ελέγχει μια προσωπική της επιθυμία στο πώς η ίδια επιθυμεί να αντιθεί, να προβάλλει τον εαυτό της και πως απαραίτητα από πίσω υπάρχει μία έμεση πρόσκληση για μία κακοποίηση. Αυτό καταλαβαίνετε πως είναι όχι μόνο πιστοδρομικό, αλλά από πίσω είναι και επικίνδυνο. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για το στερεότυπο της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας. Πρόσφατα υπήρχε το κρούσμα στην Μάνη με ένα ιερέα ο οποίος βίασε ένα κορίτσι 10-12 ετών. Επιβεβαιώθηκε τελικά, γιατί άκουσα... Όχι μόνο επιβεβαιώθηκε, αλλά βγήκε και ένας δεύτερος εκεί στο εξωτερικό οικογενειακό περιβάλλον. Θέλω να μιλήσουμε για τα στοιχεία που υπάρχουν, ειδικά στην επαρχιακή Ελλάδα, γύρω από αυτές τις επιθέσεις. Επίσης, να σημειώσω ότι το 2017 και 2018 και στην Αθήνα αλλά και γενικά στην επαρχία είχαν αυξηθεί τα κρούσματα σεξουαλικών επιθέσεων από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι. Πάντοτε. Μάλλον να μην πω πάντοτε, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Όμως η βιβλιογραφία και η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι η κακοποίηση, ουσιαστικά σε ανήλικους πλέον μιλάμε, θα έρθει από οικογενειακό περιβάλλον ή σίγουρα από κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι οικείο στο παιδί. Γιατί να μπορέσει να το πλησιάσει και να μην νιώσει φόβο. Άρα
πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Όντως ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον, όχι μόνο από το ευρύτερο, αλλά ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ, ειδικά στην επαρχία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο το αίσθημα του στίγματος και του φόβου. Κρατάμε τις πόρτες μας κλειστές, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία επί της ουσίας να αναγνωρίσουμε και να παραδεχτούμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλές φορές παιδιά έρχονται και μιλάνε και υπάρχει πάντα ένας εντός εισαγωγικών αφανής συνένοχος, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι η μητέρα, η οποία αρνείται να δει όντως το πρόβλημα. Πολλές φορές θα έρθει πάλι η ίδια να υποτιμήσει αυτή την κατάσταση, να υποτιμήσει ότι υπάρχει κακοποίηση, θα του πει ήταν ιδέα σου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάπου το άκουσες όλο αυτό, κάπου το είδες. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι έρχονται παιδιά και που ζητάνε βοήθεια και από πίσω έχουν να αναγνωρίσουν και να πούν ότι εγώ το έχω πει στη μαμά πολλές φορές. Ή να το πω σε κάποιον άλλον γιατί η μαμά δεν με πιστεύει. Ή η μαμά το ξέρει από πίσω. Η μητέρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό. Διότι και τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια φοβισμένη γυναίκα, η οποία ακόμα και αν σας φανεί παράδοξο, πολλές φορές νιώθει ακόμα, ειδικά στην κόρη, νιώθει και τον ανταγωνισμό. Διότι νιώθει πρώτα απ' όλα την απόρριψη, νιώθει ότι είναι ένας σύζυγος, αν είναι ο πατέρας από πίσω ο οποίος μπορεί να κάνει αυτές τις κινήσεις, είναι ένας σύζυγος ο οποίος τελικά απορρίπτει εκείνη και επιλέγει ακόμα και το παιδί. Άρα, συνήθως τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε μέσα στα σπίτια, γνωρίζουν. Και κάνουμε τα κλειστά μάτια, προσπαθούμε να υποτιμήσουμε το γεγονός, γιατί έχει από πίσω, πού θα μπλέξουμε τώρα, τι σημαίνει αυτό. Γιατί βεβαίως έχω και εγώ την ενοχή μου μέσα, έχω και εγώ την υπαιτιότητά μου που έχω επιλέξει ένα τέτοιον άνθρωπο. Οπότε, ναι, στο ερώτημα είναι ότι ναι, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον υπάρχουν τις περισσότερες φορές οι δράστες αυτών των φαινομένων. Εν τω μεταξύ, κάνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν άκουσαν, δεν έμαθαν, δεν είδαν και οι ιεραρχικώς προϊστάμενοι, έτσι, δηλαδή οι δεσπότες. Είναι άτομα τα οποία πρέπει να έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Κερδίνουν στην εμπιστοσύνη μας, μπορούν και παρέχουν κύρος. Και εκεί χρειάζεται, γι' αυτό λέμε ότι απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι φοβισμένοι και μέσω της επιβολής της εξουσίας τελικά να παίρνουν αυτό το ρόλο. Χρειάζεται εκεί όντως να καταλάβουμε πόσο πολύ μεγάλη ευθύνη έχουμε σαν γονείς στο κομμάτι της προστασίας του παιδιού. Τα δε κρούσματα στην Καθολική Εκκλησία είναι φοβερά και τρομερά, έτσι δεν είναι? Ανακαλύπτονται συνεχώς και βλέπει κανείς ότι οι ιερείς αυτοί είναι γνωστή στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά τα σκεπάζει η ηγεσία. Και πόσα ακόμα δεν έχουν βγει, για φανταστείτε αυτά που θα βγαίνουν, τι ποσοστό θα υπάρχει αυτό που δεν βγαίνει ποτέ. Τώρα, υπάρχουν και φοβερές περιπτώσεις εγκληματικής κατάληξης, βιασμοί παιδιών. Είστε υπέρ της στήρωσης? Αυτό είναι ένα ηθικό ερώτημα. Ένα ηθικό. Είστε υπέρ της θανατικής ποινής σε αυτές τις περιπτώσεις? Να πούμε το εξής. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε, να αποφασίσουμε στο κομμάτι της ζωής ή του θανάτου κάποιου ανθρώπου. Στο κομμάτι της στήρωσης θα βάλω ένα ερωτηματικό για τον εξής λόγο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Με ποια έννοια? Γίνεται με ένα χημικό τρόπο, από ό,τι έχω διαβάσει, έτσι. Θα πω το εξής. Εδώ θα μιλήσουμε, γιατί πρόκειται για ηθικά ερωτήματα αυτά, έτσι. Ηθικά και ανθρωπιστικά σε γενικότερο επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογία από πίσω, έχω υπάρξει και έχω δει ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι στη Γαλλία για σεξουαλικά εγκλήματα και υπάρχει στη Γαλλία ένας νόμος που τους υποχρεώνει σε ψυχοθεραπεία υποχρεωτική. Είναι μέσα στο πλαίσιο της ποινής τους να έχονται να κάνουν υποχρεωτική ψυχοθεραπεία. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που τους είχα συναντήσει, οι περισσότεροι, όταν έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, από πίσω βγάζουν ένα υποφέρειν. Διότι δεν μπορούν να ελέγξουν κάτι το οποίο ούτε οι ίδιοι το ήθελαν. Δεν έχουν επιλογή. Οπότε εκεί, στο να τους απαλλάξουμε από κάτι το οποίο νιώθουν ότι δεν μπορούν να το περιορίσουν, εφόσον δούμε ότι όντως δεν μπορεί να υπάρξει ίαση, γιατί εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ίαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοιες επιθυμίες και τέτοιες ορμές, δεν είναι καν επιθυμίες, είναι τέτοια ένστικτα, έτσι, ανήκουν στο εκείνο, αν το βάλουμε την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Ανήκουν στα βαθύτερα ένστικτά τους, στα βιολογικά ένστικτά τους. Στα προϊστορικά, αρχαϊκά ένστικτα. Τα οποία δεν μπορούν με τέτοιο πολύ απλό τρόπο να τα ελέγξουν, διότι και εκείνοι τις περισσότερες φορές μπορεί να έχουν βιώσει το κομμάτι της κακοποίησης σε δική τους μικρότερη ηλικία. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τις πράξεις, αλλά έχει νόημα να καταλάβουμε για ποιο λόγο κάποιος άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι πολύ απλοϊκό να πούμε αυτά πρόκειται για τέρατα, αλλά επαναλαμβάνω έτσι, εξαρτάται την παθολογία που υπάρχει από πίσω. Αν υπάρχει μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα, όπου ουσιαστικά παίρνω ικανοποίηση, παίρνω ειδονή με τον πόνο του άλλου, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά μπορούμε να μιλάμε για διαταραχές
όπου ουσιαστικά έχουν έρθει, είναι επίκτητες και έχουν έρθει μέσα από βιώματα πολύ τραυματικά σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά από πίσω μπορεί πραγματικά να βιώνουν πόνο και ντροπή. Πάντως βλέπω ότι είσαστε επιφυλακτικοί στην ποινή του θανάτου, έτσι. Είμαι επιφυλακτική, ναι. Είμαι επιφυλακτική γιατί δεν ξέρω ποιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να έχει τέτοια εξουσία στη ζωή κάποιου άλλου, στην ανθρώπινη ζωή κάποιου άλλου. Βάζω ερωτηματικό. Να αναφερθώ επίσης σε στοιχεία πάλι για την ελληνική περίπτωση. Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την εργασιακή τους κατάσταση, η πλειονότητα, δηλαδή το 30%, είναι απασχολούμενες, των οποίων το 8% είναι αυτοαπασχολούμενες. Το 20% είναι άνεργες και κυρίως μακροχρόνια άνεργες. Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, το 53% δήλωσαν έγκαμες, το 11% δήλωσαν άγαμες. Το ηλικιακό εύρος που επλήχθη περισσότερο είναι μεταξύ 40 και 55, σε ποσοστό 26%, ακολουθώντας το εύρος από 25 έως 30, σε ποσοστό 24%. Από το σύνολο των γυναικών που κάλεσαν σε τηλεφωνική γραμμή, προκύπτει ότι 2.200, δηλαδή το 77%, είναι Ελληνίδες, 260, δηλαδή το 9%, είναι μετανάστριες, και 18, δηλαδή το 1% είναι αμαία, είναι στο αναπηρικό κίνημα. Καταλαβαίνετε πως αυτό έτσι αναταράσσει και πολλές ισορροπίες μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, πολλά στερεότυπα μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι φιλητικό, ότι είναι... Βεβαίως θα επαναλάβω ότι αυτές οι έρευνες έχουν πάντα τον κίνδυνο για το ποιος θα ζητήσει βοήθεια. Πόσο εύκολο είναι μια νέα κοπέλα να ζητήσει βοήθεια, πόσο είναι μια πιο εύκολη μια γυναίκα η οποία το έχει βιώσει πλέον 45 και μετά να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι τόσο απλό αυτές οι έρευνες να μας δώσουν αληθινά και ξεκάθαρα στοιχεία. Σε 5 λεπτά τελειώνουμε. Πάμε να μου πείτε για την επιστήμη σας. Ποιες είναι οι ψυχολογικές σχολές, οι αντιλήψεις, δηλαδή, εντάξει, είναι ο κλασικός φροϊδισμός και ποια είναι η άλλη σχολή. Υπάρχει βέβαια η ψυχοδυναμική, υπάρχει η γνωσιακή, η οποία ουσιαστικά εστιάζει πιο πολύ στον τρόπο της σκέψης και ουσιαστικά αντιμετωπίζει συμπτώματα. Υπάρχει η συστημική, η συστημική στην οποία έχει να κάνει με το σύστημα, στο πώς μπορώ να καταλάβω ένα σύστημα, στο πώς λειτουργεί και ξεκινάει μέσα από το κομμάτι της οικογένειας. Υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Αυτές που σας είπα είναι ίσως από τις πιο καθιερωμένες και έχει να κάνει με τον καθένα πώς επιλέγει και τι του ταιριάζει. Αλλά το πιο ουσιαστικό που έχουμε να καταλάβουμε πριν ζητήσουμε βοήθεια ψυχοθεραπείας είναι να βρούμε ένα θεραπευτή ο οποίος μας ταιριάζει. Και θα πω πάλι για το θεραπευτή πολύ μεγάλη προσοχή. Ποια είναι η εκπαίδευσή του. Μην πέφτουμε στην παγίδα να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποια λίγα σεμινάρια και παρουσιάζονται ως σύμβουλοι. Τι σημαίνει σύμβουλος? Άρα προτρέπουμε στην δημόσια ψυχική δομή. Δεν είναι δημόσια ιδιωτική. Όχι, δεν είναι μόνο δημόσια ιδιωτική. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί επί σειρά ετών. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια άδεια σκιώσης επαγγέλματος. Ναι, αλλά κυρίαρχα η δημόσια υγεία είναι ο πυλώνας για την υποστήριξη. Δημόσια εκπαίδευση. Ναι, και η υγεία, έτσι. Και η υγεία, δεν διαφωνούμε καθόλου. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες δομές που πολύ συχνά μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος αναμονής. Αυτό είναι μια δυσκολία που δεν μπορούμε να μην την πούμε. Αυτό το περίφημο αξίωμα του Φρόιντ για το ρόλο που παίζει η παιδική ηλικία. Ισχύει κλινικά ή τελικά ήταν μια δογματική θέση του φροϊδισμού? Δεν μπορεί να είμαστε άδικοι. Ο Φρόιντ πραγματικά έβαλε τα θεμέλια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε συνολικά τον ψυχισμό του ανθρώπου. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί ουσιαστικές, είναι η αρχική θεωρία στην οποία θα βασιστούν και όλες οι υπόλοιπες. Δεν υπάρχει θεωρία που να μην βασίζεται πάνω σε αυτό. Βεβαίως, με διαφορετική πλέον σιγά σιγά μελίανση κάποιων γονιών, με διαφορετικά κομμάτια που θα προσθέσουμε, αλλά βεβαίως είναι κάτι το οποίο έχει βάση. Η παιδική σεξουαλικότητα, μήπως είναι υπερβολικά δογματική αυτή η θέση του φροϊδισμού για το ειδιπόδιο, για τον. Βλέπουμε ότι αναπτυξιακά ουσιαστικά θα δούμε τέτοια σημάδια στα παιδιά. Βεβαίως ο Φρόιντ το έχει πει με πολύ πιο έντονο τρόπο, αλλά το έχει πει με όρους συμβόλων. Έτσι, οπότε μην πέφτουμε στην παγίδα να τα μεταφράζουμε κατά λέξη, αλλά είναι μία φάση που αναπτυξιακά επιβεβαιώνεται. Τι βλέπουμε στα παιδιά αυτά. Και βεβαίως είναι καλό οι γονείς να εκπαιδεύονται,
για να μην τρομάζουν και να μπορούν να την αντιληφθούν και να αφήσουν την υγεία να εξελιχθεί. Και μια και μου το λέτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιτρέψουμε στα παιδιά τα οποία στην προεφηβική τους ηλικία και στην εφηβική ηλικία, όπου ξυπνάνε σταδιακά οι ορμές, έτσι ξυπνάνε σταδιακά οι επιθυμίες, να μην μπούμε μέσα με έναν καθοσπρεπισμό και να αναπτύξουμε ένα πολύ έντονο, μια και μου μιλάτε με φροηδικούς όρους, ένα υπερεγώ, έτσι, ένα πρέπει, ένα κοινωνικά σωστό, και να καταπνίξουμε το εγώ που είναι οι επιθυμίες μας. Να αφήσουμε σιγά σιγά τον έφηβο να μπορέσει να αρχίσει να ανακαλύπτει τον εαυτό του. Στην ηλικία της εφηβείας ανακαλύπτει το εαυτός. Ποιες είναι οι πολύ σύγχρονες, μοντέρνες επαναστατικές θεωρίες στον χώρο της ψυχολογίας? Υπάρχει κάτι που ανατρέπει το φροηδισμό, κάτι καινούριο, κάτι που αποδεικνύεται πειραματικά? Ή ο Φρόιντ είναι, ας πούμε, ο Θικηδίδης στην ιστορία και στην εξωτερική πολιτική? Ωραία το λέτε. Είναι η βάση. Είναι η βάση, και από εκεί και πέρα θα επιμείνω σε αυτό, στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Είναι ουσιαστικό το κάθε περιστατικό να έχει τη δική του προσέγγιση. Δεν μπορούμε να είμαστε καθολικοί ότι όλες οι προσεγγίσεις ταιριάζουν σε όλους τους ανθρώπους, ή υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, η ψυχαναλυτική, η ψυχοδυναμική που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, ή η γνωσιακή που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Το κάθε άτομο, το κάθε πρόσωπο είναι πρόσωπο, είναι μοναδικό και είναι ανεπανάληπτο, οπότε χρειάζεται μια εξειδικευμένη και συγκεκριμένη προσέγγιση. Στη Σορβόνη μας λέγανε δεν υπάρχει ο καταθλιπτικός ασθενής, υπάρχει η κατάθλιψη της Μαρίας, η κατάθλιψη του Κώστα, που είναι μοναδική στο κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο, γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να του δώσουμε χώρο και χρόνο για να τον καταλάβουμε. Τελευταία ερώτηση. Έχετε πάει σε ψυχολόγο? Βεβαίως. Έχω πάει, γιατί σε εμάς δεν θεωρώ πως κάποιος θεραπευτής δεν είναι εκείνος ο οποίος θα ζητήσει βοήθεια. Έχω πάει και συνεχίζω και πηγαίνω για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να είμαστε κι εμείς προστατευμένοι σε όλο αυτό το οποίο εισπράττουμε και να είμαστε και πιο πολύ αποτελεσματικοί για να είμαστε εκεί για τους θεραπευόμενούς μας. Αν εγώ δεν νιώθω σταθερή με τον εαυτό μου, δεν θα μπορέσω να προσφέρω και βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν η κλινική ψυχολόγος, κυρία Άννα Κανδαράκη. Αχρίαστη να είναι, αλλά γεια σας.